αρμόστηκε τελικά, ενώ ήταν ψηφισμένο μέτρο, και το αφορολόγητο είναι επίσης ψηφισμένο μέτρο, το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι επίσης συζητά να μην εφαρμοστεί. Σωστά το καταλαβαίνω, Θάνο? Η συζήτηση που θα γίνει τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2019, και ανεξάρτητα από το αν θα έχουν προηγηθεί εκλογές ή δεν θα έχουν προηγηθεί εκλογές, θα είναι μια αντίστοιχη συζήτηση με αυτή η οποία έγινε το φετινό καλοκαίρι και το εννοώ του 2018 φθινόπωρο. Η διαφορά είναι ότι αντί να συζητάμε για μη περικοπή των συντάξεων και κατάργηση των αντίμετρων ώστε να χρηματοδοτηθεί, τώρα θα βάλουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης τη μη μείωση του αφορολογήτου και την κατάργηση των φορολογικών μειώσεων που επίσης έχουν ψηφιστεί. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα για το τι θα γίνει το 2020. Πράγματι, αν προχωρήσει η μείωση του αφορολογήτου, θα επηρεαστούν οι άνθρωποι αυτοί που κατατάσσονται στην κατώτατη βαθμίδα του κατώτατου μισθού. Θα είναι απαράδεκτα χαμηλά, θα προκύψει να το πούμε, προφανώς. Φορολογική επιβάρυνση. Λοιπόν, αλλά μένει είναι να το δούμε. Αλλά είναι μια συζήτηση την αυτό. Οποία θα τη δούμε το φθινόπωρο. Αυτή τη στιγμή οι αυξήσεις, επειδή το αφορολόγητο είναι εκεί που είναι, 1.900 ευρώ η έκπτωση, περίπου 8.636 ευρώ, οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές θα φανούν και είναι αυτές που σας είπα, δηλαδή τα από 54 έως και 119 ευρώ περίπου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Να είσαι καλά. Και εσείς.